Ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε να συνδεθούμε με Ουγκάντα, να πάμε να δούμε και πάλι ότι η Κρήτη είναι παντού, κριτική είναι παντού και βοηθούν και δημιουργούν. Να συνδεθούμε, να δούμε λίγο αυτή την όμορφη εικόνα που έτσι ξέκλεψα κι εγώ λίγο πριν από λίγο στις οθόνες μας. Καλησπέρα σας, σας βλέπουμε και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Νικολέτα. Καλησπέρα. Ο κύριος Μιχάλης Βιτοράκης, λοιπόν, παραγωγός, σκηνοθέτης, ο οποίος έχει πάει να κάνει την δική του μια ακόμη παραγωγή ντοκιμαντέρ. Αυτή τη φορά με επίκεντρο, λοιπόν, την Ουγκάντα. Και ο πατέρας Αντώνιος, ο οποίος βρίσκεται στην Ουγκάντα με απόσπαση από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης και αυτές οι μικρές φατσούλες οι οποίες μας έχουν ξετρελάνει το πόσο χαριτωμένες είναι. Κύριε Βιτοράκη, να ξεκινήσω με εσάς. Πού είστε ακριβώς αυτή τη στιγμή, τι κάνετε, δώστε μας έτσι λίγο μια εικόνα. Λοιπόν, βρισκόμαστε αρκετά μακριά από την Ελλάδα και από την Κρήτη, αρκετές ώρες. Εδώ βέβαια είναι καλοκαίρι και δεν είναι χειμώνας όπως είναι στην πατρίδα. Και ωστόσο βρισκόμαστε εδώ πέρα στο σπίτι του πατέρα Αντώνιου και με όλα αυτά τα παιδάκια, όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι ένα σπίτι ανοιχτό, λίγο έξω από την Καμπάλα, που είναι η πρωτεύουσα της Ουγκάντα, μια ώρα δηλαδή από την Καμπάλα, και ετοιμαζόμαστε και εμείς να μοιραστούμε κάποιες εικόνες μαζί σας σε όλη την Κρήτη και γενικότερα στην Ελλάδα. Έχω τρελαθεί που βλέπω αυτό το κοριτσάκι που κρατάτε στην αγκαλιά σας, ότι μάλλον το έχει πάρει ο ύπνος και είναι πραγματικά τόσο όμορφο αυτό το κοριτσάκι. Πείτε μου λίγο για τη δικιά σας τη δουλειά πριν πάω στον πατέρα Αντώνιο και στα πλασματάκια αυτά. Να συμπληρώσω λίγο την πρότασή σας. Ναι. Τα παιδάκια αυτά είναι πάντα με το χαμόγελο. Ναι. Τα βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ ζωντανά, παίζουν όλη την ώρα και νιώθουν τόσο ελεύθερα και ευχαριστούνται την κάθε στιγμή, κάθε ημέρα, παρόλο τις δυσκολίες που έχουν στην καθημερινότητα, τη φτώχεια κτλ. Σημαντικό πέρα, που το τονίζετε αυτό. Σημαντικό. Ναι, ναι. Και είναι ένα μήνυμα και για μας και για όλους μας. Και αυτό προσπαθώ και να μεταδώσω και εγώ μέσα από το ντοκιμαντέρ. Βλέπετε τώρα πώς έχει εδώ πέρα κοιμηθεί δίπλα μου. Άρα σημαίνει ότι έχει χαλαρώσει, έχει ηρεμήσει και νιώθει και μια ασφάλεια. Έτσι, τώρα, νιώθει ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι εδώ η Ουγκάντα είναι μια χώρα στην οποία βλέπουμε καθημερινά τις δυσκολίες που έχει αυτή η χώρα. Πήρα ένα μεγάλο μήνυμα από τον πατέρα Αντώνιο και από το έργο που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος και το σπουδαίο έργο, και πραγματικά θα ήθελα μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ να αναδείξω αυτή την προσπάθεια που κάνει, να αναδείξω την διαφορετικότητα στη σκέψη του και τις αξίες τις οποίες πρεσβεύει και τις προτεραιότητες που έχει. Για μένα σε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείξω πόσο σημαντική είναι η παιδεία και η εκπαίδευση για τα παιδιά, παντού τα παιδιά, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ πέρα στην Ουγκάντα και για αυτά θα μιλήσουμε. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι η παιδεία και η εκπαίδευση σε μια χώρα που η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ δύσκολα προσβάσιμη για κάθε παιδί, είναι πάρα πολύ ακριβή και προφανώς είναι για λίγους. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν το δικαίωμα της επιλογής για την ίδια τους τη ζωή. Μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ λοιπόν θα αναδείξω το έργο του πατέρα Αντώνιου, που είναι ένα έργο πώς βοηθάει ένα παιδάκι από πολύ μικρή ηλικία να, με τη στέγαση, τη σύντηση, το σχολείο, την εκπαίδευση, και πώς ένα παιδάκι μετά από αυτό πρεσβεύει παρόμοιες αξίες και θέλει να μεταδώσει τα ίδια ιδανικά στην μετέπειτα γενιά. Δηλαδή, μίλησα με πολλά παιδιά από το σχολείο που έχει ο πατέρας Αντώνιος, που έχει δημιουργήσει ο πατέρας Αντώνιος, και όλα τα παιδιά μου λέγανε ότι θέλουν να γίνουν δασκάλοι, γιατροί, και για ποιο σκοπό όταν τους ρώταγα, και μου λέγανε για να μεταδώσουμε τις γνώσεις ή να βοηθήσουμε να φροντίσουμε αρρώστους ή άρρωστα ζώα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο, διότι ξεφεύγει ένα παιδί να φύγει από το δρόμο ή να το λεγόμενο παιδί του δρόμου. Θησαυρός. Όλο αυτό που μας περιγράφεται είναι θησαυρός. Εμείς εδώ μεταξύ να πούμε ότι βλέπουμε φωτογραφικό υλικό το οποίο εσείς μας έχετε παραχωρήσει από τις μέρες στις οποίες βρίσκεστε ήδη στην Ουγκάντα και ετοιμάζετε αυτό το ντοκιμαντέρ, για το οποίο πραγματικά ανυπομονούμε, γιατί υπάρχει και ένα άλλο το οποίο έχει προηγηθεί και έχουμε δει έτσι κομμάτια της δουλειάς σας και καταλαβαίνω ότι θα κάνετε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Θα επιστρέψω σε εσάς. Όμως θέλω να πω την καλησπέρα μου και στον πατέρα Αντώνιο, στον οποίο οφείλεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της λαμπρής δουλειάς που γίνεται, και αυτό που είπε πριν ο κύριος Βιτοράκης, πατέρα Αντώνιε, ότι η εκπαίδευση τελικά μπορεί να αποτελέσει η βάση για ένα διαφορετικό μέλλον για παιδιά τα οποία έχουν μια δύσκολη καθημερινότητα. Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για την εκπομπή σας, η οποία δείχνει το μέρος της Εκκλησία μας, της Ιεράς Μητροπόλεως της Ουγκάντα, με τον Αρχιεπίσκοπος Ιωνά, και οι δύο, εγώ ο πατέρας Αντώνιος και ο Αρχιεπίσκοπος,
ο Ιωνάς, μεγαλώσαμε στην Κρήτη, ιδιαίτερα στο Καστέλι, με τον Παπούλη Ειρηναίο. Σπουδάσαμε, εγώ σπούδασα πήγα γεωπονική και μετά ιερατική και τώρα βρίσκουμε τη χειροκρονία του Σεβασμιωτάτου Ειρηναίου και με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αμφιλοχίος μέσα στην Αρχιεπισκοπή της Κρήτης με ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ιωνά βρίσκομαι εδώ στην Ουγκάντα εδώ και αρκετά χρόνια. Και πόσα χρόνια περίπου βρίσκεστε εκεί? Από 2004 βρίσκομαι εδώ στην Ουγκάντα και προσφέρω ως, με την ευλογία του Κυρίου ό,τι μπορώ. Ιδιαίτερα στα παιδιά να μπορούν να πάρουν μόρφωση. Mm-hmm. Να σας πω κάτι. Mm-hmm. Μία μόρφωση και ένα χαμόγελο του παιδιού, εγώ το θεωρώ ότι είναι ένα αστέρι μέσα στο ουρανό που δεν σβήνει ποτέ λόγω ότι μεταδίδεται αυτή τη γνώση που έχει και για τον άλλα, και τους άλλους ανθρώπους. Η Ιεραποστολή χωρίς γνώση δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτό που θα ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ η Ιεράδα να μας βοηθήσει πιο πολύ μέσα στην εκπαίδευση. Αν εγώ δεν ήρθα στην Ιεράδα και έμαθα και πήγα σχολείο, ίσως δεν θα μπόρεσα να προσφέρω αυτά που προσφέρω. Έτσι. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να γίνετε πιο απλά οι διαδικασίες, γιατί η διαδικασία για ένα παιδί για να έρθει στην Ελλάδα να σπουδάσει έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Όχι μόνο αυτό, αλλά και στην Ναϊρόμπι δεν δίνει εύκολα βίζα για ένα παιδί να έρθει να μορφωθεί. Εγώ νομίζω διαμέσου αρχιεπισκοπή, διαμέσου Υπουργείο Παιδείας, διαμέσου την εκπομπή σας, να κάνουμε μια αγώνα, γιατί εμείς μεγαλώσαμε. Ελληνική γλώσσα, όσο το βλέπω εδώ στην Ουγκάντα, μιλάμε ελληνική γλώσσα ως ελληνομαθείς, αυτοί που ήρθαμε έτσι στην Ελλάδα. Και αν θα φύγουμε και δεν θα υπάρχουν άλλα παιδιά που έρχονται στην Ελλάδα, θα σβήνει σιγά σιγά την ελληνική γλώσσα, ενώ όταν μιλάμε ελληνικά και μας ρωτάνε τι γλώσσα είναι αυτή και λέμε ελληνικά, τότε η Ελλάδα και αυτό ανεβαίνει ψηλά. Συνήθως γιορτάζουμε και γιορτές εδώ, ελληνικές γιορτές όπως το Όχι. Έρχονται οι υπουργοί, πρόπερση είχαμε τον Υπουργό Παιδείας και θαύμαζε την εκπαίδευση που μας έχετε δώσει, γιατί υπήρχαν πολλά παιδιά από την αρκετό κόσμο από την Ελλάδα, όπως ο πρόξενος της Ελλάδος εδώ στην Ουγκάντα. Αλλά το πρόβλημα που είναι δεν είναι μόνο τα παιδιά να έρθουν στην Ελλάδα, αλλά και εδώ. Να στηριχθεί και εκεί το έργο σας. Και να στηριχθούν και τα παιδιά, βέβαια. Να στηριχθεί και εκεί το έργο σας. Δεν είναι μόνο να έρθουν στην Ελλάδα, ναι, να στηριχθεί να και να το εκεί. Να συνεχιστεί αυτό το έργο. Ναι, ναι. Όχι μόνο τη μόρφωση, αλλά να πάρουν και την ελληνική παιδεία και το πολιτισμό. Και τη δημοκρατία. Για να μάθουν και τη δημοκρατία, γιατί εκεί είναι η πρόοδο. Λόγω ότι η Αφρική, Πάσχα από μη. Ούτε καν δεν γνωρίζουν τη δημοκρατία. Αυτά όλα τα προβλήματα που έχουμε πηγάζουν από τους πολιτικούς. Αλλά όχι μόνο και μόνο αυτό, αλλά το πιο δύσκολο πράγμα ότι έρχεται από αναμορφωθία. Δηλαδή, πολλοί κόσμο δεν πάνε σχολείο. Ναι. Γι' αυτό η καμπανιά μας είναι τα παιδιά να μορφωθούν. Δυστυχώς έχουμε αλφαβητισμό στην Ουγκάντα. Ανεβαίνει με γοργό ρυθμό ανάλογα με τον πληθυσμό, γιατί και αυτό ανεβαίνει. Η στατιστική παγκόσμια μας δείχνει γύρω σε 70% τα παιδιά που δεν μπορούν να πάνε στο γυμνάσιο. Πολύ, πολύ μεγάλο το ποσοστό. Πάλι πολύ μεγάλο. Πάντως, ήθελα πολύ να ευχαριστήσω, λόγω ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες που μας βοηθάνε και γίνονται ανάδοχοι των παιδιών και βοηθάνε αυτά τα παιδιά και πάνε σχολείο. Εδώ η μόρφωση στην Ουγκάντα είναι ιδιωτική. Δεν είναι κρατική. Γι' αυτό έχουμε αυτό το πρόβλημα. Βέβαια υπάρχουν πολύ λίγα κρατικά δημοτικά, οποία μία τάξη μπορεί να συναντήσει με 150 παιδιά, με μία δασκάλα ή ένα δάσκαλο. Η Εκκλησία μας, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, προσπαθούμε όπου υπάρχει Εκκλησία να χτίζουμε και ένα σχολείο.
αλλά οι καθηγητές, οι δάσκαλοι και τα παιδιά που μένουν μέσα στο οικοτροφείο, γιατί έχουμε και οικοτροφία, και οικοτροφία λόγω τα παιδιά, μερικοί έρχονται από πολύ μακριά, μερικά είναι εγκαταλειμμένα κτλ. Και αναγκαζόμαστε και ζουν μέσα στο οικοτροφείο. Γι' αυτό ζητάμε δυναμικά, με πολύ μεγάλη παράκριση, να βρεθούν ανάδοχοι να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Είναι 200 ευρώ το χρόνο ή 100 ευρώ το χρόνο. Το 100 ευρώ το χρόνο είναι τα παιδιά. Αν θέλει κάποιος να γίνει ανάδοχος, δηλαδή από την Ελλάδα, πάτερ, έτσι. Από την Ελλάδα, μάλιστα. Ναι, 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 από την Ελλάδα. Έχω την αίσθηση ότι έχει ενισχυθεί πάρα πολύ το κομμάτι της προσφοράς. Φυσικά θέλουμε ακόμα περισσότερο, γιατί βλέπω και κριτικούς πολλούς οι οποίοι έρχονται εκεί. Πρόσφατα φιλοξενήσαμε και μια ομάδα ανθρώπων από την Κρήτη, οι οποίοι είχαν έρθει πρόσφατα στην Ουγγάντα. Έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και ευαισθητοποιείται πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Πέρα φυσικά από αυτό που οφείλει να κάνει η πολιτεία. Ναι, το θέμα είναι ότι εγώ θα έλεγα να υπάρχει μία οργάνωση, δηλαδή να είναι εν συνέχεια, να πάρει αυτό το θέμα με πρόγραμμα, όχι με διακεκομένο πρόγραμμα, ας πούμε, σαν παράδειγμα μία οργάνωση ήρθε, αλλά εντάξει μας βοηθήσανε, αλλά υπάρχει εν συνέχεια, δηλαδή να υπάρχει συνεργασία, ναι. Να υπάρχει μη κυβερνητική οργάνωση κανονικά, να λειτουργούν με τα γραφεία και τα λοιπά, για να μπορούν να προχωρήσουν. Να προχωρήσουμε πιο σωστά, νομίζω. Πέρα από αυτό, τα παιδιά οποία τελειώνουν το γυμνάσιο, γιατί χρειαζόμαστε να γίνουν και δάσκαλοι, να υπάρχουν και καθηγητές. Και είναι πολύ όμορφο που θέλουν και να γίνουν και δάσκαλοι αυτά τα παιδιά, τα οποία εσείς διδάσκετε και εσείς βοηθάτε να πάνε παρακάτω. Και είναι πολύ όμορφο να παίρνουν το παράδειγμα και να λένε θέλω να γίνω δάσκαλος. Βέβαια. Σημειώνω ότι από τότε που ήρθα, υπάρχουν και μερικά παιδιά που έχουν τελειώσει και είναι δάσκαλοι, με είναι ενασχόμενες, και έρχονται και βοηθάνε αυτό το έργο. Με το ζήρο τους. Ναι. Αλλά δυστυχώς συνέχεια το έργο μεγαλώνει. Θέλω να πω ότι δεν θα το έλεγα με περηφάνεια ότι βοηθάω παιδιά. Θα ήταν πιο καλύτερα να μπορούν να βοηθούν διαμέσου γονείς τους. Αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα και βρίσκονται σε αυτό το σημείο. Δεν μπορούμε να ρωτήσουμε το γιατί. Το γιατί το βρίσκουμε ότι τα βρήκαμε ότι χρειάζονται βοήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα είναι πρέπει να παλέψουμε για να μπορούμε να προσφέρουμε κάτι. Έτσι. Αυτό είναι η απάντηση. Έτσι. Κύριε Βιτοράκη, φαντάζομαι ότι έχετε έρθει αντιμέτωπος με πολύ δυνατές εικόνες, με πολλά δυνατά μηνύματα τα οποία θα δούμε στο ντοκιμαντέρ σας. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει να κάνει φυσικά με την εκπαίδευση για την οποία μιλάμε, έχει να κάνει με την καθημερινότητα, αλλά έχει να κάνει και με άλλες πτυχές. Βέβαια. Ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο έχω κάνει επίσκεψη σε νοσοκομεία, στην πόλη, στο πώς βρίσκουν τροφή και νερό, πώς μαγειρεύουν, πώς ζούνε, πώς ζουν τα παιδιά, σε τι συνθήκες ζούνε, πώς είναι τα σπίτια, πώς είναι γενικότερα η καθημερινότητα ενός πολίτη εδώ από την Ουγγάντα. Οπωσδήποτε έχουμε κάνει περιήγηση στα σχολεία, έχουμε κάνει περιήγηση γενικότερα στη χώρα. Έχουμε δει πάρα πολλές σκληρές εικόνες, αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε δει όμως ευχάριστες εικόνες που σε γεμίζουν αισιοδοξία και ελπίδα. Όμως πρέπει να τονίσω ότι η Ουγγάντα είναι μια πολύ όμορφη χώρα, μια πράσινη χώρα. Έχει πολύ μεγάλη παραγωγή στον αγροτικό τομέα. Μιλάμε για φρούτα όπως από ανανά, μάγκο, βγαίνουν ντομάτες, καρπούς για τέτοια εποχή. Τα πάντα μπορείς να βρεις στην Ουγγάντα. Όπως έχει και φυσικές ομορφιές. Στην Ουγγάντα, μην ξεχνάμε ότι είναι καταράχτες, είναι στο ποταμό του Νείλου, είναι σαφάρι που μπορούμε να δούμε άγρια ζώα σε φυσικό περιβάλλον. Είναι πραγματικά πανέμορφη. Και ο στόχος μου είναι να μπορέσω να αναπτύξω στο μέλλον κάποιο είδους προγράμματα αλληλόδρασης που να μπορεί να επισκέπτεται ή να ανοίξω το δρόμο, να επισκέπτεται κόσμος που να μπορεί και να βλέπει την πραγματικότητα και να παίρνει μηνύματα και να βοηθάει ουσιαστικά και το έργο εδώ που γίνεται μέσω κάποιας
Νομίζω ότι κάνετε την καλύτερη διαφήμιση. Το διαφήμιση το βάλω μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Στέλνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μήνυμα ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε όλοι να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Εγώ να πω ότι περιμένουμε πώς και πώς το δικό σας ντοκιμαντέρ και θα το δείξουμε και εδώ μέσα από την εκπομπή. Θα έχετε επιστρέψει να το βγάλουμε και από το πλατό της εκπομπής για να τα πούμε και από κοντά. Επειδή βλέπω ότι οι μικροί μας φίλοι είναι κουρασμένοι, να πούμε ότι η διαφορά ώρας είναι πάρα πολύ μικρή, έτσι. Δεν έχουμε μεγάλη διαφορά ώρας, νομίζω μία ώρα. Είναι μόλις μία ώρα, ναι. Μία ώρα πίσω είστε. Απλά παίζανε, είχαν το ελεύθερο να παίζουν στις σαλάνες, στα χωράφια, στον καζό και είναι κουρασμένα. Και ξέρετε πόσο μεγάλη ευλογία είναι τα παιδιά να παίζουν έτσι ελεύθερα. Μπορεί να αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα, άλλη δύσκολη καθημερινότητα, αλλά μπορούν και παίζουν έτσι ελεύθερα και αυτό είναι πολύ όμορφο. Δεν ξέρω, ξέρουν κάποια λέξη ελληνική που θα μπορούσαν να μας πούνε κάτι, ένα μήνυμα δικό τους? Ναι, εγώ θα έλεγα, κοιμήθηκε γρήγορα λόγω ότι ο κύριο Σπιτολάκη έχει μια ζεστή αγκαλιά, γιατί ηρέμησε το παιδάκι και νομίζω με το δίκιο της, γι' αυτό κοιμήθηκε πολύ. Είναι αξιολάτρευτο, προς Θεού, το λέμε για καλό. Ναι, γι' αυτό όταν ήρθε ο κύριος Μιχάλης και μου είπε ότι θα κάνουμε ένα ντοκιμαντέ, εγώ το χάρηκα με τόσο πάρα πολύ και με την ευλογία του κυρίου εγώ να έχω κάνει πολλές εκπομπές, να είναι και θετικά, να προσφέρουν πολλά πράγματα πέρα στον κόσμο, μάλιστα. Έτσι, θα μας πούν τα παιδιά ένα καλησπέρα έτσι για να κλείσουμε κάπως έτσι. Ξέρουν να μας πούν κάποια ελληνική λέξη. Μογερέ και κάμπο καλησπέρα. Μογερένιο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέλεια. Η ομορφότερη καλησπέρα που έχουμε πάρει εδώ και καιρό σε αυτή την εκπομπή, πρέπει να σας πω. Έχετε την καλησπέρα και τη δικιά μας, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Να πω μόνο κάτι τελευταίο, ότι ο πατέρας Αδούνος θα επισκεφθεί την Κρήτη η Σιτία στις 25... Σε 25 Μαρτίου θα είμαι στη Σιτία, στο φίλο μου με τον Ευλογία του Σεβασμιωτάτος εκεί, αλλά με τον φίλο τον πατέρα Φιλοκτήμωνα και τον πατέρα Σμινά θα βρίσκουμε και στα Χανιά να δω το κουμπάλο μου. Και βέβαια έτσι φυσικά και στη Μητροπόλεως εκεί να πάρω την Ευλογία του Σεβασμιωτάτο Αμφιλόχιο. Αλλά και να δω και το κουμπάλο μου, ο Γαλανάκης. Η οικογένεια είναι Γαλανάκης, η οποία μου έχει προσφέρει πάρα πολλά από την οικογένεια Αντώνη, Γαλανάκης στην Ιερά Αποστολή. Πατέρα Αντώνη, για να πάτε από τη Σιτία στα Χανιά, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να περάσετε από το Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο βρίσκεται το πλατό της εκπομπής. Σας το λέω λοιπόν δημόσια, ότι σας περιμένω εδώ στην εκπομπή να πούμε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα τα οποία κάνετε από κοντά. Θα χαρώ πολύ να έρθετε. Για άλλα κάνουμε ραντεβού. Φυσικά έτσι. Θα είμαι Ηράκλειο 23. Έκλεισε. Θα είμαι Ηράκλειο. Έκλεισε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για αυτές τις όμορφες εικόνες. Μας συγκινήσαν αρκετά. Εμένα σίγουρα. Νομίζω και εσάς.